λουλούδια, με μια διάθεση. Τι να σας πω κι εγώ, δεν ξέρω, θα έχετε καταλάβει για ποιο λόγο. Δεν χρειάζεται να σας πω. Εν τω μεταξύ, με μπούκλα έφυγα από το σπίτι για το hashtag 6. Με αυτό γύρισα. Έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί, γιατί είχα όλο το βράδυ στο μυαλό μου να δω αν θα χιονίσει, αν θα χιονίσει, και ξύπνησε. Είχα αφήσει μπροστά τα παντζούρια ανοιχτά και μόλις είδα ότι έξω είναι όλα κατάλευκα. Τρελάθηκα, έπαθα σοκ. Περίμενα τον Αλέξανδρο πώς και πώς να ξυπνήσει, να ντυθούμε πάρα πολύ καλά και να πάμε βόλτα. Και έτσι και κάναμε. Ντυθήκαμε πάρα πολύ καλά σε κρεμμύδια και βγήκαμε για το hashtag 6 μας κανονικότατα. Δεν μας πτωεί τίποτα. Βρέξει χιονίσει, το hashtag 6 εμείς το κάνουμε. Είναι τέλεια. Εν τω μεταξύ είπαν ότι τώρα λίγο θα σταματήσει. Και όντως τώρα βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο και σταματάει. Όχι, ρίχνει ακόμα. Τέλος πάντων, και είπαν ότι από το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, θα ρίξει πάρα πολύ, ακόμα πιο πολύ από σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αν όντως οι προβλέψεις βγουν σωστές, το χιόνι θα το χαρούμε πάρα πολύ. Έχω κάνει τώρα εδώ πέρα τις δουλίτσες μου, πάω να φτιάξω ένα τσαγάκι και πάω να κάτσω στο τζακάκι, στα ζεστά, να χαζεύω το χιονάκι που πέφτει. Συνέβη, κάνε μια δήλωση στην κάμερα. Πονάει ο κο***. Ήταν επική σαβούρα και δεν την τράβηξε κανείς. Ναι. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Έχουμε ντυθεί σαν τα κρεμμύδια, εγώ θα βγω και με αυτή εδώ πέρα την πιτζάμα η οποία είναι πάρα πολύ ζεστή. Έχω ντύσει και τον Αλέξανδρο σαν κρεμμύδι και θα βγούμε έξω να χαρούμε λίγο το χιόνι όσο κρατάει. Γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξαναδούμε τόσο πολύ χιόνι στην Αττική, νομίζω όχι πολύ κοντά. Οπότε φύγαμε, πάμε να σας δείξουμε πολύ όμορφες λευκές εικόνες. Χιονόπτωση δυναμώνει και άλλο από ό,τι δείχνει, εδώ από ό,τι φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπήκα στο Instagram και στο Facebook και βασικά το είδα και από κοντά στη γειτονιά μου, πόσο κόσμος το χάρηκε το χιόνι. Είναι κάτι που το θέλαμε, νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι το είχαμε ανάγκη, διότι με όλα αυτά με τον κορονοϊό, κλεισούρα, καθόλου διασκέδαση και όλα αυτά, ο κόσμος το διασκέδασε πάρα πολύ, είδα πολύ κόσμο και πολλά παιδιά έξω να παίζουν, να χαίρονται και να πραγματικά να τσιρίζουν από τη χαρά τους και τα χαμόγελα ολωνών ήταν, φανταστείτε, στο δρόμο έπιανε συζήτηση με ξένους που δεν τους ξέραμε και μιλούσαμε γι' αυτό το φαινόμενο εδώ στην Αττική που πραγματικά είναι απίστευτο. Σχεδόν κάθε χρόνο χιονίζει εδώ στην περιοχή τουλάχιστον που μένω εγώ και πέρσι είχε χιονίσει, αλλά είχε πιάσει λίγο αυτό πάνω στα κεραμίδια, λίγο πάνω στο αυτοκίνητο, αυτό που είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα που είχε το χιονιά. Αυτό το πράγμα τόσο πολύ έχω να το δω, νομίζω από το γυμνάσιο, ναι. Από το γυμνάσιο έχω να το δω. Τόσο πολύ χιόνι.
Θα σας αφήσω για την ώρα και θα με ξαναβείτε πάλι κουκουλωμένη και σκεπασμένη που θα βρεθώ με δύο φίλες μου πάλι να βγούμε έτσι να κάνουμε ένα περίπατο στη γειτονιά, να περπατήσουμε, να ξαναθληθούμε. Νομίζω πως αύριο θα είμαι χάλια, δεν θα μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ήδη νιώθω τα πόδια μου πάρα πολύ κουρασμένα, γιατί σήμερα ήμουν 4 ώρες έξω. 4 ώρες είναι πάρα πολύ, 4 ώρες για κάποιον που δεν αθλείται και πάρα πολύ καλά. Σας έχω πει ότι απλά για ένα γρήγορο τρέξιμο βγαίνω, δεν κάνω και καμία τρελή άθληση. Αχ, αυτά. Σας αφήνω να πάω να χαρώ λίγο το χιόνι από την μπροστά την πλευρά που φαίνεται λίγο πιο όμορφα. Και επειδή έχει τις λάμπες της ΔΕΗ, φαίνεται πιο φωτεινά, γιατί την πίσω πλευρά δεν έχει. Και να παίξω και λίγο με τον Αλέξανδρο, γιατί σε λίγο θα φτάσει η ώρα να πιει το γαλατάκι του και να πέσει για ύπνο, που θα ξαναπούμε πάλι αύριο, πρώτο Θεός, να ξαναντηθούμε καλά και να ξαναβγούμε να δούμε το χιόνι. Εν τω μεταξύ του μπουφάν μου δεν προλαβαίνω, στη γνώση, απλά δεν προλαβαίνω. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, δεν είδα τα πλάνα από χθες που σας είπα ότι θα δείτε κάποια πλάνα από βραδινό περίπατο, διότι επιχείρησα να βγω το βράδυ, αλλά γλιστρούσε πάρα πολύ, είχε γίνει πάγο στο χιόνι και είπα για να μην τρέχω στο κατ, καλύτερα να καθίσω σπίτι μου στα ζεστά και άνετα, γιατί εντάξει, καλύτερα, δεν πειράζει, το ευχαριστηθήκαμε το χιόνι, δεν μπορώ να πω. Έχει σταματήσει η χιονόπτωση, έχει βγάλει έναν ήλιο απίστευτο αυτή τη στιγμή, λιώνουν και τα χιόνια, γίνεται χαμός, ακούγεται εξωλές και βρέχει εντωμεταξύ. Και ετοιμαστήκαμε να πάμε σούπερ μάρκετ, που πρέπει να πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Βλέπω ότι οι δρόμοι σχεδόν έχουν ανοίξει, θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε με ασφάλεια στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, σας αφήνω να πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας προς το σούπερ μάρκετ και να επιστρέψω να σας κάνω και ένα σούπερ μάρκετ haul που ξέρω πόσο σας αρέσει. Τώρα η αλήθεια είναι πως το πιο πιθανό είναι να ακούτε και το πλυντήριο πιάτων, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Και να σας δείξω λίγο τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Έχω ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul, πήρα και τα χαρτικά μας. Λοιπόν, πήρα εδώ πέρα δύο συσκευασίες με κουλούρια Θεσσαλονίκης και μία με μπακέτες. Τα κουλούρια Θεσσαλονίκης είναι αυτά που σας λέω ότι τα βγάζω, τα ζεσταίνω στην τοστιέρα. Εγώ τα ζεσταίνω ντορέ και στον φούρνο, αλλά στην τοστιέρα εμένα μου αρέσουν λίγο περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Και πήρα και μπακέτες να έχουμε, γιατί να ορίστε, τώρα χρειάστηκαν. Αυτές τις μέρες είχε πέσει το ρεύμα εδώ στην περιοχή λόγω της χιονόπτωσης και δεν βρίσκαμε σε κανέναν φούρνο ψωμί. Γιατί εχθές μπορούσαμε να μετακινηθούμε μόνο με τα πόδια, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας καθόλου. Οπότε χρειαζόμασταν ψωμί και πήγαμε εδώ στους κοντινούς φούρνους και δεν βρίσκαμε τίποτα. Οπότε αυτά είναι μια καλή λύση για να υπάρχουν στην κατάψυξη. Εγώ είχα αυτά με το λιναρόσπορο για χθες που δεν βρίσκαμε, τώρα πήρα και μπακετούλες να δοκιμάσω. Πήρα και ένα λάτι μαλαΐων, το οποίο το είχα δοκιμάσει και αργότερα, παλιότερα, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι γιατί το είχα σταματήσει όμως, και επειδή εγώ γενικότερα είμαι πολύ φαν του αλατιού, είπα να το ξαναδοκιμάσω. Επίσης πήρα αυτά εδώ πέρα τα σφουγγαράκια από Σάνιτα. Είναι η δεύτερη φορά που τα επιλέγω. Την πρώτη φορά που τα πήρα δεν ήμουν και πάρα πολύ σίγουρη, φοβόμουν ότι δεν θα μου αρέσουν, αλλά μου βγήκαν πολύ καλά. Πήρα και αυτά εδώ τα μακαρόνια που σας είχα δείξει μέσα στο vlog μας, που σας είχα πει. Θέλω να σας πω ότι είναι πεντανόστιμα. Πεντανόστιμα, όχι τα κανονικά, τα μακαρόνια δεν έχουν καμία διαφορά, αλλά οι πένες και αυτό εδώ πέρα που είναι σαν στριφτό μακαρονάκι είναι πάρα πολύ νόστιμα. Πήρα να δοκιμάσω και αυτά εδώ πέρα τα cookies, τα οποία είναι με 0% ζάχαρη, και θέλω έτσι να δω αν θα μου αρέσουν. Πήρα ένα άβα με το χαμομήλι και πήρα και αυτή εδώ πέρα την συσκευασία, τρεις βασικά πήρα, με χυμό ντομάτας. Είναι μια εταιρεία, ο Baxes, δεν την έχω ξαναδεί, αλλά επειδή αυτή που έπαιρνα το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω, σαν να μου φαίνονταν λίγο πιο ξινή από ό,τι ήταν, οπότε είπα να αλλάξω λίγο να δω αν αυτή μου αρέσει. Μια συσκευασία Lurpak, γυναικείας φύσης προϊόντα, και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα πολύ αγαπημένο προϊόν,
Είναι από την εταιρεία Mr. Magic. Είναι πάρα πολύ ωραίο αρωματικό για το πλυντήριο πιάτων. Πάρα πολύ. Διαρκεί για πολλές μέρες και μυρίζουν τα πιάτα και το πλυντήριο τέλεια. Αφού ανοίγει το πλυντήριο και μου σχομυρίζει όλο το σπίτι, λες και έχει ρίξει αρωματικό. Πάρα πολύ ωραίο. Αν το βρείτε, να το προτιμήσετε. Αυτά τα λίγα πήρα. Δεν χρειαζόμουν και πάρα πολλά, να σας πω την αλήθεια. Έλα, κύριε Πόνι. Έλα εδώ να πούμε καληνύχτα στον κόσμο, έλα. Μια αρκετά ταλαιπωρημένη Μούρη. Παιδιά, ποτέ δεν περίμενα ότι ο χιονοπόλεμος γυμνάζει και κουράζει τόσο πολύ. Τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι πιασμένα. Λες και έκανα 10 ώρες συνεχόμενα ελλειπτικό. Το πιο δύσκολο για μένα όργανο μέσα στο γυμναστήριο, ας πούμε. Πάρα πολύ δύσκολο, όμως πάρα πολύ διασκεδαστικό. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και το μόνο που με έχει στεναχωρήσει από αυτές τις ημέρες είναι ότι δεν κατάφερα χθες το βράδυ να βγω, λόγω του ότι είχε γίνει πάγος κάτω και γλιστρούσαν τα πάντα. Και φοβήθηκα πάρα πολύ να βγω, μην τρέξω σε κανένα cut, καλύτερα να είμαστε σπίτια μας. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Και θέλω να σας πω ότι το επόμενο βίντεο που θα δείτε θα είναι αγαπημένα, διότι στο προηγούμενο βίντεο που έκανα με τα βασιλικά ανάκτορα έγραψε μια κοπέλα ότι της έχουν λείψει τα βίντεο αυτά, οπότε επειδή έχετε πατήσει και πάρα πολλές like, σας υπόσχομαι ότι θα είναι αγαπημένα, θα είναι αγαπημένα προϊόντα εκτός από αγαπημένα προϊόντα μαλλιών. Γιατί? Γιατί περιμένω να μου έρθει από Γκισού το λάδι που επιτέλους και παρήγγειλα και το περιμένω σαν τρελή το περιμένω. Το έχω παραγγείλει εδώ και αρκετές μέρες και έχει καθυστερήσει λόγω του δικού του χιονιά και τώρα λόγω του δικού μας χιονιά θα πάνε σίγουρα τα δέματα πιο πίσω. Γιατί τώρα 3 μέρες δεν έχουν παραδώσει τίποτα σε μένα, τουλάχιστον εδώ στο σπίτι μου δεν έχει έρθει απολύτως τίποτα. Ελπίζω αύριο να ξεκινήσουν και να μπορέσουν σιγά σιγά να αρχίσουν να έρχονται τα δέματα. Οπότε θα σας κάνω ένα βίντεο με αγαπημένα οτιδήποτε εκτός από μαλλιά. Και μόλις έρθει το λαδάκι από Γκισού, θα σας δείξω σε εκείνο, θα σας κάνω πρώτες εντυπώσεις με το πώς είναι το λάδι Γκισού και μετά θα σας δείξω και εκεί αγαπημένα προϊόντα μαλλιών. Οπότε θα σας κάνω review με διάφορα προϊόντα τα οποία έχω αγαπήσει τους τελευταίους μήνες και έχω πάρα πολλά. Και διάφορα καινούργια τα οποία έχω έτσι δοκιμάσει και μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αυτά θα σας αφήσω κάπου εδώ να επεξεργαστώ το βίντεο γιατί θέλω να ανέβει αύριο Πέμπτη. Να το δείτε τώρα που τα έχουμε ακόμα στο μυαλό μας τα χιόνια φρέσκα. Στις περιοχές τουλάχιστον που χιόνισε. Σας φιλώ γλυκά, θα σας δω πάλι σύντομα με αγαπημένα. Μέχρι τότε να προσέχετε. Γεια σας. Έλα. Έλα. Τι θα κάνεις? Τα πιζιά σας. Για πες. Πες, έλα, κόλλα 5. Α, όχι την κάμερα. Όχι την κάμερα, ας την εδώ. Ας την εδώ. Για κόλλα 5. Όχι την κάμερα. Όχι την κάμερα, βρε. Για πες, για. Πες, γεια σας. Πες, για. Έλα, να δω το χεράκι σου. Θα τους πεις για. Που συνέχεια με ρωτάνε για σένα, δεν θα πεις. Γεια. Yeah. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Όχι.